Μία από τις πιο επιτυχημένες εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην πόλη του Βόλου είναι η αιμοδοσία, την οποία πραγματοποιούν οι μαθητές των 3ου ΕΠΑΛ και 7ου Γενικού Λυκείου. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε και σήμερα, καθώς συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά πάνω από 30 μονάδες αίματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πασχόντων από μεσογειακή ανεμία. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 95% των αιμοδοτών ήταν σήμερα μαθητές των δύο σχολείων. Είναι καλό να πηγαίνουμε και να κάνουμε τέτοιες πράξεις. Γενικά να σώζουμε μια ζωή και να δίνουμε αίμα. Από την αρχή της χρονιάς το λέμε αυτό, να το κάνουμε. Και ήρθανε, το κάναμε, ναι, και πήγε πολύ καλά. Είχε μαζεύσει αρκετός κόσμο για να δώσουν αίμα. Και δώσαν και πάρα πολλοί συμμαθητές σου και μάλιστα χωρίς να έχουν συμπληρώσει και το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ναι, δώσανε πάρα πολύ αίμα. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας πρέπει να δίνουμε αίμα και να βοηθάμε τον κόσμο που το έχει ανάγκη. Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι ήρθαν πάλι πάρα πολλοί συμμαθητές μας, όπως και πέρσι, αλλά και φέτος. Συνεχίζουμε δυναμικά. Ελπίζω και του χρόνου που θα φύγουμε εμείς να γίνουν τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Τα παιδιά μας δεν δίνουν αίμα μόνο αυτά που μπορούν, που είναι ενήλικα. Δίνουν και τα ανήλικα με υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Είναι σημαντική προσέλευση και παιδιών 17 ετών που τους επιτρέπει ο νόμος να δώσουν αίμα. Είναι σημαντικό. Έχει γίνει συνείδηση και τα παιδιά που δώσανε πέρυσι που ήταν 17 δίνουν πάλι φέτος. Υπερηφανή για το τελικό αποτέλεσμα, δήλωσε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου. Τα παιδιά άρχισαν, νιώθουν ότι καταλάβανε πια ότι το αίμα δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, το αίμα προσφέρεται. Μόνο προσφέρεται και αν δεν το προσφέρουμε εμείς, που εν δυνάμει είμαστε και λήπτες κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας τύχει, γίνεται πια συνείδηση ότι όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε θελοντική αιμοδοσία και να το καθιερώσουμε. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και τη σημερινή εθελοντική αιμοδοσία στο 3ο ΕΠΑΛ του Βόλου, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία. Μας κάνει πολύ χαρούμενους και πολύ αισιόδοξους ότι περιμένανε τη στιγμή που θα έρθει η κινητή μονάδα για να δώσουν αίμα. Από την ώρα που έφτασε η κινητή μονάδα, είναι συνεχόμενη και αθρώα η προσέλευση. Είναι το μέλλον, είναι η νέα γενιά. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.